Γύρω από τον ιδεολογικό πυρήνα της βίβλου υπάρχει ένα ελληνικό ένδυμα που αποτέλεσε το μέσον για τη διάδοσή της στον κόσμο της εποχής εκείνης, που ήταν γαλουχημένος με την ελληνική παιδεία και γλώσσα, παρά το γεγονός ότι ήταν κατεκτημένος από τους Ρωμαίους. Η Παλαιά Διαθήκη σε γενικές γραμμές μοιάζει με την Ιλιάδα. Οι εχθροί είναι μόνιμα εγκατεστημένοι, οι Τρώες για την Ιλιάδα, οι Αιγύπτιοι για την Παλαιά Διαθήκη. Οι Αχαιοί μένουν στα καράβια και στις σκηνές. Μία αντιπροσωπεία που έρχεται να συναντήσει τον Αχιλλέα τον βρίσκει στις σκηνές και στα καράβια των Μυρμιδόνων, Κλησίας και Νίας. Κλησία είναι το παράπηγμα, η σκηνή από το ρήμα κλείνω, κατακλίνομαι δηλαδή. Στην Βίβλο είναι τόσο συνηθισμένη η ζωή στις σκηνές, ώστε εορτάζεται η σκηνοπηγία. Ο λόγος για το χέρι του Ιεχωβά που ορθώνεται εναντίον εκείνων που δεν υπακούν στη φωνή του είναι αντιγραφή από την Ιλιάδα, όπου ο Όμηρος μιλά για το μεγάλο χέρι του Διός, χειρή μάλα μεγάλη, με το οποίο όθησε τον Έκτορα όταν εκείνος έβαλε φωτιά στα καράβια των Αχαιών. Ο Ιεχωβά στέλνει βροντές και βροχή στο πρώτο βιβλίο βασιλειών, όπως ο Ζεύς έχει τα επίθετα υψιβρεμέτης και ο ιστα υψιβρέμων, ο υψηλά βροντών δηλαδή, και κελενεφής, ο τυλιγμένος σε μαύρα σύννεφα. Οι λέξεις βίβλος, γένεσης, έξοδος, δευτερονόμιο, ψαλμή, χρονικά, συναγωγή είναι ελληνικές και εμφανίζονται έτσι σε όλες τις νεολατινικές γλώσσες. Ο Ιεχωβάς περπατά εν το Παραδείσο, στη Γένεση Γάμα 8, όπως περπατά ο Ποσειδών στην Ιλιάδα, Νι 17-19. Ευθύς από το όρος κατέβηκε το απόκριμνο με γρήγορα βήματα και έτρεμαν όρη μακρά και δάσος κάτω από τα αθάνατα πόδια του Ποσειδώνος καθώς προχωρούσε. Οι πρωτόπλαστοι ακούν τη φωνή του και φοβούνται. Στο Γένεσης Γάμα 10, όπως ο Έκτορ φοβήθηκε όταν άκουσε τη φωνή του Θεού Απόλλωνος στην Ιλιάδα Ύψιλον 380. Πουθενά στην Βίβλο δεν γράφεται ότι ο καρπός που έφεγαν ο Αδάμ και η Εύα είναι μήλο. Από πού όμως επικράτησε η αντίληψη αυτή? Οι συγγραφείς της Βίβλου σφετερίστηκαν τη διήγησή τους από τον ελληνικό μύθο για τον κήπο των Εσπερίδων και τα χρυσά μήλα που έφερε από εκεί ο Ηρακλής. Επιπροσθέτως, το επίμαχο δέντρο αυτού του κήπου είχε γύρω του περιτυλιγμένον έναν όφι που το όνομά του ήταν Λάδων. Ήταν γιος του Τυφώνος και της Έχιδνας και η σκοτεινή αυτή καταγωγή του παραπέμπει ευθέως στον διάβολο. Ο Απολλόδωρος γράφει επίσης πως ο όφις αυτός έβγαζε φωνές, παντίες και ποικίλες. Και από εδώ αντιγράφονται οι διάλογοι αυτού του όφεως με την Εύα. Η διήγηση για την Εύα είναι επίσης λαφροχειρία από τον μύθο της Πανδώρας. Η Πανδώρα είναι η πρωτόπλαστη γυναίκα της ελληνικής μυθολογίας. Ο Ήφαιστος την έπλασε αφού ανακάτωσε χώμα και νερό. Τόσο η Πανδώρα όσο και η Εύα δημιουργούνται μόνες και ξεχωριστά από τους άνδρες. Η ασυγκράτητη περιέργεια κάνει την μία να ανοίξει το πιθάρι της και την άλλη να φάει τον καρπό. Το αποτέλεσμα είναι όλεθρος. Οι Σαμοθράκες στα μυστήριά τους μιλούσαν για τον αρχάνθρωπο Αδάμνα και τη σύζυγό του Άβα. Η περιλάλητη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης είναι αντιγραφή από τον Πολύαινο. Στο βιβλίο του στρατηγημάτων, Α3, περιγράφει ένα στρατήγημα του Ηρακλέους εναντίον των Μηνίων, των κατοίκων του Ορχομενού που ήταν δεινοί ως έφηβοι μαχητές σε πεδιάδα. Μη τολμώντας να εμπλακεί σε μάχη μαζί τους, έστρεψε εναντίον τους έναν ποταμό, τον Κηφισό, που συνόρευε με δύο βουνά, τον Παρνασσό και το Ιδύλιο, κόβοντας τη Βιωτία στη μέση. Πριν εκβάλει στη θάλασσα, πέφτει σε μεγάλο χάσμα και εξαφανίζεται. Ο Ηρακλής περιέβαλε αυτό το χάσμα με τείχος από μεγάλες πέτρες, στρέφοντας έτσι τον ποταμό προς την πεδιάδα, όπου οι Μηνίες έτρεχαν έφυποι. Όταν η πεδιάδα έγινε λίμνη, το υπηκό των Μηνίων αχρηστεύτηκε. Αφού νίκησε ο Ηρακλής, έριξε το τείχος και ο Κηφισός επανήλθε στην παλιά του διαδρομή. Οι συγγραφείς της Βίβλου περιγράφουν πως στη σφαγή της Αιγύπτου ο Άγγελος Κυρίου δεν έμπαινε σε όσα σπίτια είχαν ένα σημάδι στην πόρτα τους, λες και ένας άγγελος που υποτίθεται πως είναι πνεύμα χρειάζεται οποιοδήποτε σημάδι. Όλα αυτά είναι αντιγραφή από τις διηγήσεις για την άλωση της Τρίας.
Ο Στράβων στο 13ο βιβλίο του κάνει λόγο για ένα τομάρι λεοπάρδαλης που έβαλε ο Τρώας Αντίνορ στην θύρα του ως σημάδι ώστε να μην πειράζουν την κατοικία του και τον ίδιο οι Αχαιοί. Ο Αντίνορ υπήρξε σύμβουλος του Πριάμου και επανειλημμένως απέδειξε τη φιλική του διάθεση προς τους Αχαιούς, έτσι εκείνοι του έσωσαν τη ζωή.